και στο θέμα που έχει προκύψει αναφέρθηκε κυρίες και κύριοι πριν από λίγο ο κύριος Ταραντήλης. Η Σοφία Φασουλάκη έχει το ρεπορτάζ. Ναι, Λίνα, καλό μεσημέρι. Κρατώντα χαμηλού τόνου, αφού είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να απαντήσει επί τη ουσία στον Αντώνη Σαμάρα και στα όσα είπε στη συνέντευξή του στην καθημερινή, εκδηλώνοντα την διαφωνία του για την έναρξη των διαρευνητικών επαφών. Έτσι, σήμερα ο κ. Ταραντήλη επανέλαβε αυτό που έλεγαν χθε οι κυβερνητικοί κύκλοι, ότι ο Αντώνη Σαμαρά είναι πρώην Πρωθυπουργό και οι απόψει του για τα θέματα εξωτερική πολιτική είναι γνωστέ. Σε άλλη ερώτηση, Λίνα, που έγινε στον κ. Ταραντήλη για το πότε αναμένεται η κυβέρνηση να φέρει. Φέρει τα εφαρμοστικά πρωτόκολλα της Συμφωνίας των Πρεσπών στη Βουλή. Θυμίζω ότι χθε ο Αντώνης Σαμαράς είπε ξεκάθαρα στη συνέντευξή του ότι δεν πρόκειται να ψηφίσει τα δύο αυτά μνημόνια. Η κυβέρνηση είπε ότι θα το φέρει το θέμα. Είναι θέμα κοινοβουλευτικού προγραμματισμού το πότε θα έρθουν τα δύο μνημόνια στη Βουλή. Και πω η κυβέρνηση, ακόμη και αν διαφωνεί με την συγκεκριμένη α, συμφωνία των Απρεσπών, είναι υποχρέωση της χώρας, είπε, να την εφαρμόσει και να την τηρήσει. Κλείνοντα, να σου πω ότι έγινε ερώτηση για το αν υπάρχει ενδεχόμενο συνάντηση του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν, με τον Χρήστο Ταραντήλη να επαναλαμβάνει ότι οι συναντήσει των δύο αρχηγών κρατών δεν θα πρέπει να αποτελούν είδηση και ότι αυτό, αν είναι να γίνει, θα γίνει μετά το πέρα των διαρευνητικών εντολών. Των διαρευνητικών επαφών, δε, με συγχωρήσει. Σίγουρα δεν το απέκλεισε. Λοιπόν,